τους ανέργους, τα 40 τιμικά, δηλαδή μια ποσότητα νερού που είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή που μπορεί κάποιος να καταναλώνει για μια αξιοκρατή διαβίωση, δίνεται εντελώς δωρεάν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κατηγορίες αρκετές, στις οποίες έχουν γίνει ελαφρύνσεις. Θέλουμε να μπούμε στην ουσία του θέματος. Και η ουσία του θέματος είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν νερό. Αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν νερό, το μόνο που κάνουμε είναι να τους καταγράφουμε, να τους ζητάμε να έρθουν, να μας κάνουν το αίτημά τους και εμείς θα τους παρέχουμε δωρεάν τα κυβικά που χρειάζονται. Όταν λέμε 40 κυβικά για μια διδαμένη οικογένεια, όσοι γνωρίζουν ότι είναι υπεραρκετά, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν αυτό δοθεί με ελεύθερες ποσότητες, τότε θα έχουμε άλλα φαινόμενα. Αν συγκρίνετε την παλιά με την καινούργια απόφαση, θα δείτε ότι με αρκετά ευαισθητοποιημένη διάθεση έχουμε προχωρήσει ελαφρύνσεις σε όλους τους τομείς και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Προτάσεις δεκτές. Σε βαθμό. Ο λόγο, συνάδελφος, θέλει κάποιος. Όχι. Εγώ θέλω να εκφράσω την ευαισθησία του Δήμου πάνω σε αυτό το θέμα του ευαίσθητου της παροχής πόσιμου νερού. Γιατί η τοπική δίκη δυστυχώς έχει προβεί σε διακοπές νερού. Αυτό μόνο. Ευχαριστώ, κύριε Λούκα. Ομόφαρα, κύριε.